Ως κοινωνική μάστιγα που επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί πολυεπίπεδα και από κοινού από τους φορείς, προσεγγίστηκε το θέμα της παιδικής κακοποίησης, που αποτέλεσε το κυρίως θέμα ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο από την Ακτινολογική Εταιρεία Κρήτης και την Περιφέρεια, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνησης του Παγνή και την Παγκρίτια Παιδιατρική Εταιρεία. Ο στόχος είναι, καταρχήν, η ενημέρωση. Η ενημέρωση όχι μόνο μεταξύ των γιατρών, γιατί και εμείς έχουμε την έλλειψη του τι κάνουμε βλέποντας ένα κακοποιημένο παιδί, ποια είναι η πρώτη εικόνα, ποια είναι, πώς θα το αντιληφθούμε και μετά είναι πώς το παραπέμπουμε, γιατί δεν είμαστε όλοι νοσοκομιακοί γιατροί, υπάρχουν και οι ιδιώτες. Πώς ο ιδιώτης γιατρός θα παραπέμψει. Αλλά δεν είναι μόνο για τους γιατρούς η ημερίδα. Είναι ανοιχτή για το κοινό, είναι ανοιχτή για τους ψυχολόγους, για τους ψυχιάτρους, είναι για τους εκπαιδευτικούς, είναι για όλους, για όλο τον κόσμο. Γιατί ένα παιδί που υπάρχει δίπλα μας μπορεί σιωπηλά να ζητάει βοήθεια και να μην το βλέπουμε. Άρα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε. Όπως επισημάνθηκε, η παιδική κακοποίηση και τα αυξημένα περιστατικά που πλέον φτάνουν στις αρχές αποτελεί ένα πεδίο που περιλαμβάνει την άμεση και ολοκληρωμένη διάγνωση και διαχείριση με σκοπό τη θεραπεία, την προστασία και την περαιτέρω υποστήριξη του παιδιού θύματος. Η πραγματικότητα είναι πίσω από τις πόρτες που δεν τις ξέρουμε και τα περιστατικά, αν το πάρουμε ποσοστά, αν πούμε ότι το 30% είναι εμφανές και τα υπόλοιπα είναι κρυφά, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το πει κανείς, ότι έχουν λιγοστέψει τα περιστατικά. Κακοποίηση όμως δεν είναι μόνο η σκοπούμενη άσκηση βίας προς το βρέφος ή το παιδί. Είναι, όπως τόνισαν οι επιστήμονες, και η αδυναμία διαχείρισης των συναισθημάτων του γονέα ή του φροντιστή, ο οποίος συχνά καταφεύγει σε αντιδράσεις που μπορεί να μην έχουν στόχο να κακοποιήσουν το παιδί, όμως τελικά αυτό πράττουν. Είναι καλύτερο για το παιδί σας αν αντιλαμβάνεστε ότι είστε στα πρόθυρα να το ταρακουνήσετε για να ησυχάσει και να μην κλαίει πια. Είναι καλύτερο να το αφήσετε μόνο του στην κούνια του να κλάψει και εσείς να δώσετε λίγα λεπτά στον εαυτό σας για να ηρεμήσετε, παρά να πάτε να το ταρακουνήσετε νομίζοντας ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να ησυχάσει χωρίς να του κάνετε κακό. Στην πραγματικότητα υπάρχει πιθανότητα, χωρίς να το θέλει κάποιος ή να το αντιληφθεί όταν είναι πλέον πολύ αργά, να κάνει κακό στο παιδί του ή σε ένα παιδί άλλο που προσέχει. Στην ημερίδα συμμετείχαν επιστήμονες από τον ιατρικό κλάδο και όχι μόνο, που εκτός από το κομμάτι της αντικειμενικής βίας που υπομένουν τα παιδιά και αυτό αποτυπώνεται πλέον με απεικονιστικούς και όχι μόνο ελέγχους, μίλησαν και για την ψυχική υγεία των παιδιών που κουβαλούν σε όλη τη ζωή τους την κακοποίηση. Είναι σωματικές κακοποίησεις, σεξουαλικές κακοποίησεις και υπάρχουν και οι συναισθηματικές, οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν αν είναι από μόνες τους. Βέβαια, με κάθε είδους κακοποίηση είναι και παραμέληση, σωματική, σεξουαλική και παραμέληση, πάει πακέτο συνήθως και η συναισθηματική κακοποίηση. Αν αυτή όμως είναι από μόνη της, είναι πάρα πολύ δύσκολο και να φτάσει σε εμάς, αλλά και να αξιολογηθεί, γιατί δεν έχουμε βρήματα.